θέλω να κάνοντας την αυτοκριτική μου και ζητώντας συγγνώμη, γιατί υπήρξα 3 χρόνια βουλευτής, παρότι το 2013, όταν προειδοποίησαν τα καιρικά φαινόμενα, και παρά το ότι έκανα μια σειρά κινήσεις και ενέργειες, και ερωτήσεις και απερωτήσεις και σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών για τις ευθύνες του Μωρέα, σήμερα βλέποντας τις εξελίξεις μπορώ να πω ότι δεν έκανα αυτά που έπρεπε. Ζητώ συγγνώμη τους συμπολίτες μου λοιπόν για όλα όσα δεν έκανα ή και όταν πέρασε η ζημιά και εγώ σταμάτησα να ασχολούμαι με το φαινόμενο. Νομίζω λοιπόν σήμερα όπου οφείλουμε να γίνουμε όλοι σοφότεροι, αλλά να μην το ξεχάσουμε και, φτάσουμε στο σημείο και πούμε αλίμονο από εκείνον που έπαθε ζημιά. Πρέπει να δούμε. Υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Πρώτον, διερεύνηση των αιτιών και απόδοση ευθυνών. Δεύτερο ζήτημα. Άμεση αποκατάσταση. Ενέργειες για άμεση αποκατάσταση. Τρίτον, αλλαγή προτεραιοτήτων έτσι ώστε η αντιπλημμυρική προστασία να είναι πρώτη στο σχεδιασμό. Όπως και η αντισεισμική και αυτά η προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Γιατί οφείλουμε να κάνουμε εκείνα γιατί τις φυσικές καταστροφές θα υπάρχουν. Και το τελευταίο είναι αποζημιώσεις. Θα με επιτρέψετε να πω σε αυτά τα ζητήματα. Για το πρώτο, διερεύνηση των αιτιών. Υπάρχουν τα εξής ερωτήματα που νομίζω ότι πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια για να μην κουκουλωθούν. Γιατί η Καλαμάτα, ενώ τα φαινόμενα αυτά συνήθως λένε ήδη οι στατιστικολόγοι, που εντάξει όσοι ασχολούμαστε βέβαια με τη στατιστική, ξέρουμε ότι είναι και λίγο ευστήμη του ψεύτους. Αλλά τέλος πάντων, κάθε 10 χρόνια συμβαίνει ένα φαινόμενο στην Καλαμάτα που συνέβησαν και το 2013 και το 2016. Τι έχει επιβαρύνει την κατάσταση και μέσα σε 3 χρόνια είχαμε ζημιές, το 2013 με μικρότερα πλημμυρικά φαινόμενα. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πέραν των θεμάτων που υπάρχουν μη οριοθέτηση ρεμάτων, εγκυβωτισμοί οι οποίοι δεν επαρκούν, όλα τα ζητήματα, βαζώματα κλπ. Όχι σωστοί καθαρισμοί, έχει επιβαρύνει την κατάσταση και ο Μωρέας. Αυτό τουλάχιστον εμένα μου έδειξε το 2013 που πλημμύρισε ο κράτος. Που δεν έβρισκε και δύο εδώ στη θάλασσα γιατί η παρακέτευση ήταν, φάνηκε ότι η παρακέτευση του Μωρέα ήταν ανεπαρκής στον κράτο. Κουκουλώθηκε από την, στο Υπουργείο. Ναι, μεν να το δούμε και λοιπά, σταμάτησε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ζητηθούν οι ευθύνες. Το δεύτερο είναι αυτά που είπα, όλα τα άλλα. Τι κάνουν. Γιατί η τάδε περιοχή. Νομίζω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου οφείλουν να έχουν ένα σχέδιο και ο κόσμος καταλαβαίνει με τα ζημιά τι έγινε σε κάθε περιοχή. Αν ακούσουμε τον κόσμο και καταγραφεί το αίτημα, βγαίνει το συμπέρασμα. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα η Δημοτική Αρχή και όλοι, οι Δήμοι. Το τρίτο είναι τα άμεσα μέτρα αποκατάστασης. Είπε ο Δήμαρχος ότι πρέπει, είπε ότι θα γίνονται αυτά, νομίζω ότι επήγε, διότι την οτρόπη δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές, οι άνθρωποι, δεν υπάρχει αγροτικός δίκτυο. Περπάτησα και εγώ πολλές περιοχές αυτή την περίοδο, και στην επαρχία Καλαμάτας και στην επαρχία στο Δήμο Καλαμάτας και στο Δήμο Μεσίνης. Το αγροτικό δίκτυο είναι διαλυμένο, όπως υπόθηκε και από τον Δήμαρχο, εντελώς. Υπάρχει το θέμα της αποκατάστασης και χρηματοδότησης. Και υπάρχει το τρίτο και μεγάλο θέμα, σχέδιο επιτέλους, αφού ξέρουμε τα αίτια και τα ξέρουμε τα αίτια όταν θα μιλήσουν και οι άνθρωποι και τα ξέρουν και οι υπηρεσίες. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή προφανώς τα ξέρει πάρα πολλά. Λοιπόν, να υπάρξει αλλαγή προτεραιοτήτων κατά τα ποινή μου άποψη του Δήμου, έτσι ώστε το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας να μπει πρώτο.
έχουμε ευθύνη άπαντες, όσοι έχουμε ασχοληθεί με τα κοινά, διότι δεν το έχουμε και δεν έχουμε ποινή. Το τελευταίο μεγάλο θέμα είναι αποζημιώσεις. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι αποζημιώσεις έχουν τόσες εξαιρέσεις που τελικά δεν αποζημιώνεται τίποτα. Δεν αποζημιώνεται ότι είναι στο υπόγειο. Γιατί? Ο φτωχός μείνει στο υπόγειο. Δηλαδή οι φτωχοί δεν αποζημιώνουν. Πρέπει να αλλάξει. Τα αυτοκίνητα εδώ και κάνουν τεράστια καταστροφή με αυτοκίνητα. Ούτε αυτά αποζημιώνουν. Νομίζω ότι τα μέτρα που πάρθηκαν είναι ανεπαρκή. Ένα εξάμεινο αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να απαιτήσει και όλοι οι Δήμοι ηγέτες τα μέτρα της αναστολής για ένα χρόνο. Να μην είναι για ένα χρόνο ή για ένα εξάμεινο, να μην είναι μόνο. Στην εφορία πρέπει να είναι και στα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΟΓΑΡ, ο ΑΕΠ, και στον ΕΡΓΑ και απαλλαγή των πληγέντων από τον ΕΜΦΙΑ και για τις τράπεζες. Κουβεντίασαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Επιμείναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πέρα από την ανάδειξη των αιτιών, που κατά τη γνώμη μας είναι κυρίαρχο, στο βασικό ζήτημα να διαθέσει η Περιφέρεια 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό. Τόσο διαθέτει. 6 εκατομμύρια για την ειδική πελοπόννησο. 1 εκατομμύριο στους Βρετανούς προσφυγικούς πράκτορες στο Κώστα Ναβαρίνο πέρσι. 500.000 στην EasyJet για την τουριστική προβολή, είναι αυτή η εταιρεία που κάνει τις πτήσεις τσάρτερ εδώ στο Ραβόρμα της Καλαμάτας για την τουριστική προβολή της Πελοποννήσου. Και τέλος πάντων δεν θα τα φάω πολύ ώρα για να λέω τα κονδύλια, τα ποσά μόνο σε αυτό το τομέα της τουριστικής προβολής. Να κοπούν λοιπόν κάποια από εκεί και να δοθούν για να πούμε στο πηγέντο και εδώ και στην Λαχανία και παντού. Αρνήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο να ψηφίσει αυτή την πρόταση. Γιατί βεβαίως πρέπει να διεκδικήσει και η Καλαμάτα και η Μεσσηνία και η Περιφέρεια και όλοι από τον κρατικό προπολογισμό τα σοβαρά ποσά που χρειάζονται για πρώτα και κυρία Καμέτα ανακούφιση των πηγέντων. Γιατί κοιτάξτε, καλά είναι τα λόγια συμπόνιας που λένε όλοι μας. Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί, εκπρόσωποι, κυβέρνηση ήρθαν, είδαν και απήρθαν. Αλλά ο κ. Στρατούλης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο είπε ότι εσείς και που έρχεται στην Αθήνα, μηδέν από μηδέν. Και δεν είναι τώρα ο χρόνος, με συγχωρείτε κύριε Δημάρχε, θουρία νοσοκομείο. Αυτός ήταν σχεδιασμένος από πριν. Τώρα, με βάση τις πληγές που μετρήσαμε, τι θα πάνε πρώτα και κύριε καθηγητά μας στην ανακούφιση των πληγέντων. Δεύτερο ζήτημα. Δεν συμφωνάμε με τη λογική για την ακραία των φαινόμενων. Τι ακραία, τα τελευταία 10 χρόνια. Συχνά πυκνά έχουμε τέτοια. Έχουμε τις κλιματικές αλλαγές, δεν έχουμε κάτι τώρα να αναλύσω. Και δεν συμφωνούμε με τους επιστήμονες που βγαίνουν και επιχειρηματολογούν αυτή τη λογική. Το ζήτημα είναι ότι τεράστια ποσά διατίθεται για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη που στηρίζει μεγάλες τουριστικές παράδειγμα μονάδες που παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ξεστό χρήμα, τουριστικοί άξονες που διακολεύουν. Και ο κόσμος πνίγεται με την πρώτη μεροκοπή. Καίγεται. Τι παξίλω μην έχουμε και σεισμό. Και τέτοια ποσά για την αντιπλημμυρική προστασία, την πυρική θωράκιση, την σεισμική θωράκιση δεν διατίθεται γιατί δεν είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πρέπει να δείξουμε μέτωπο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν φταίει ο Μωρέας. Δεν φταίει να δείτε δεν ξέχασε εδώ του δρόμου. Αν την Λιχανία μέχρι εδώ γίνονται δίμηνες με το παραδείγμα εκεί. Δεν φταίει στον δρόμο ο Καρκαλιάρη ο Μανός που φτιάχτηκε τώρα, συγκεντρώσαν τα νερά από διαφορετικές μερίες τα δείχνουν σε ένα τιούκι και μετά στα πολλά παιδιά δεν θα πλημμύριζαν την Μαρμανική Αρχίδια ή κάτι και κύπος τον ακούγαντο. Δεν φταίει, γιατί κοιτάξτε είναι μόνο εγώ και όλοι πια όπως αυτοί πάνω παιδιά από την Δόνητο προς την Πάτρα. Το ίδιο πρόβλημα. Όταν τα νερά βρίσκουν δύο το δεν είναι καθαρό ότι θα σπάσουν, θα σπεδρωθούν και θα σπάσουν και θα πλημμυρίσουν. Δεν φταίει ο Μωρέας και θα τα βάζει όλα. Δεν θα είναι κάποιοι αδρανοί μέσα στην πόλη. Δεν τα λαθούμε. Ποιος φταίει.
Βεβαίως θέλει γενικά ο χρόνος κατασκευής των μεγάλων έργων, αλλά κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να κινηθούμε και σε αυτή τη διαδικασία να δηλώσουμε υπεύθυνα για αυτές τις καταστροφές που γίνανε. Δεν φταίνουν όλοι, που ακούγεται φταίνουν όλοι. Βεβαίως θέλει και εκείνος που μπάζωσε 2 μέτρα το ποτάμι για να μεγαλώσει το υπόπεδο, να ρίξει μια. Και πού ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες, της πολεοκομείας, δεν ξέρω ποιες άλλες. Για να πάρουν τα μεγάλα, δεν ξέρω ποιες άλλες. Αλλά αν αρχίσουν να διαχέουν τις ευθύνες, τότε είναι τα ερμηνεία μαζί σε μάιον να πάρει στην ευθύνη. Τρίτος λοιπόν που θέλουμε να ανοίξουμε εμείς. Αν αυτή τη στιγμή που το πρώτο ζήτημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων κατά τη γνώμη μας, τα 586 ευρώ, νομίζω ότι είναι χαρτζηλίκη. Στο μικρό παιδί μπροστά στις ζημίες που πάθανε κάτι και δεν μπορεί να. Αν παραπέμψουμε τα θέματα στα ψέα για τους αγρότες ή στα όποια ταμεία, ζήσε πάει μόνο αυτά στην φύλη, λέει η παροιμία. Η εμπειρία λέει ότι ανάλογη ζημία που έπαθε το Άγγλος το 2013, όπου και εκεί θυμήσαμε ανθρώπινες ζωές. Αυτά που πήραν από τα προεκλογικά και τον προεκλογικό της περιφέρειας ήταν τα 150.000 της πρώτης εβδομάδας, δηλαδή 1,5 κουλούρι στο κάθε κάτοικο του Άγγλους, τόσο δυστυχούσε. Αν λοιπόν δεν δούμε τώρα το θέμα, είπε ή στην Τρίπολη, στην Μεγαλόπολη, στην Μαντινία, δεν πήγαινε πριν από 2,5 μήνες. Τίποτα δεν έχει δοθεί ακόμα. Δυστυχώς οι επιχειρήσεις γνωρίζονται όλοι για αυτή την εποχή. Ζουν. Έναν αγώνα επιβίωσης, δίνουν καθημερινά έναν αγώνα επιβίωσης σε πολύ δύσκολες συνθήκες στην αγορά. Ήρθαν επιπλέον να πάρουν αρκετές επιχειρήσεις του νομού της υγείας και της Καλαμάτας, ήρθαν να πάρουν αυτή τη μεγάλη ζημιά με την πλημμύρα. Ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο εταιρικό δύσκολο. Μάλιστα. Σκοπός τώρα είναι να ειστήσουν ευθύνες και ως θέλει τι θέλει ή γνωρίζοντας πλέον αυτό το φαινόμενο που μπορεί να παρακολουθεί να λάβουμε τα κατάλληλα και τα μέτρα για να μην το ξαναδημιουργήσουμε.